Και είναι πολύ έτσι σοβαρό πρόβλημα να καταλάβουμε όλοι, γιατί νομίζω δεν έχει γίνει αντιληπτό, ότι μετά το 2012 υπάρχει μια παραγωγική καθίζηση στα μεγάλα οικονομικά κέντρα της χώρας. Δηλαδή, βιομηχανική περιοχή Ινωφύτων και βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Δηλαδή, μέχρι τότε είχαμε μια συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να αντέξουν την πίεση από την έλλειψη ζήτησης. Αλλά μετά από το 2012 παρατηρούμε και στα βιομηχανικά κέντρα, όπου εκεί έχουμε επιχειρήσεις με 200, με 150 εργαζόμενους, και από το 2012 και μετά βλέπετε αυτό το μεγάλο αριθμό απολύσεων, αλλά και την καθίζηση της παραγωγής σε αυτά τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα. Επομένως, νομίζω ότι πραγματικά το διακύβευμα, και εγώ νομίζω η συζήτηση που γίνεται, εντάξει, μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο λίγο πρωινό, αλλά στην ουσία εκφράζει αυτό το διακύβευμα των εκλογών. Δηλαδή, πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα της παραγωγής και της εργασίας. Δεν είναι μόνο προβλήματα της εργασίας, της ανεργίας, είναι και προβλήματα της παραγωγής. Η παραγωγή, συγγνώμη, στην εσωτερική αγορά πρέπει να κατευθυνθεί ή εξαγωγικά? Εγώ διάβασα το πρόγραμμα που κατέθεσε ο Στουρνάρας στο Eurogroup, που για την εσωτερική ζήτηση δεν λέει σχεδόν τίποτα. Λέει ότι όλο το σχέδιο πρέπει να είναι παράγουμε εδώ με χαμηλό κόστος για να στέλνουμε έξω. Αυτό θα είναι μόνο? Όχι. Νομίζω ότι όταν σχεδιάζει κανείς μια οικονομική πολιτική, ξεκινάει από το εσωτερικό για να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και μέσα στην παραγωγική του διαδικασία, και μετά έρχεται να κατακτήσει μερίδια αγορών στο εξωτερικό. Γιατί αυτή τη στιγμή οι αγορές είναι πλήρεις. Είναι πολύ δύσκολο να μπει μια ελληνική επιχείρηση για πρώτη φορά σε μια ευρωπαϊκή αγορά το 2014 σε σχέση με το 1980 ή το 1970 ή το 1990. Επομένως, η κατάκτηση που πρέπει να γίνει και αυτό μεριδίων της ευρωπαϊκής ή της διεθνούς αγοράς προϋποθέτει μία οργάνωση και μία αύξηση της παραγωγικότητας. Όχι όμως να υποστηρίζεται διάποψη ο 17ος παράγοντας, που είναι το ύψος των μισθών στη μέτρηση του κόστους παραγωγής, να θεωρείται ο πρώτος παράγοντας. Δηλαδή, όλο το πρόβλημα όταν συζητάγαμε την Τρόικα ήταν αυτό. Λέγαμε ότι θέλετε να μειώσετε τους μισθούς. Γιατί? Γιατί να μειώσετε το κόστος παραγωγής, για να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Μα όταν μετράμε τις μεταβλητές του κόστους παραγωγής, ο μισθός είναι 17ος παράγοντας. Ναι. Αφήνουμε τους 16 παράγοντες απείρακτους και πάμε να φορτώσουμε την παραγωγικότητα στο 17ο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε όμως το μερίδιο αυτών οι οποίοι ήδη δουλεύουν στο εξωτερικό, δηλαδή και οι ίδιοι οι οποίοι έχουν σχέση στο εξωτερικό, να αυξήσουμε λοιπόν το μερίδιο εξαγωγών? Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτός ο παράγοντας. Λοιπόν, παρακαλώ, όπως είδατε, ο κύριος Σάββας Ντροπόλης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, τον βλέπατε τόση ώρα στον τίτλο. Βάλτε, γιατί δεν τον ξέρω, τον ξέρω ως καθηγητή και δεν ξέρω τι είναι υποψήφιος. Λέμε, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κύριε Σοφιανέ, υποψήφιος δήμαρχος.